Κυρία Λουλιεράκη, καταρχήν αυτή την κατάσταση και τις απορίες που έχουμε όλοι δεν προκύψανε γιατί ξαφνικά μας τύπησε καμιά μύγα. Από τις κινήσεις και τις δηλώσεις του Προέδρου του Συντονιστικού, του Παγκρίτου Συντονιστικού, του κυρίου Ιερονιμάκη, ξεκίνησε αυτή η αντιπαράθεση, ας την πούμε μέσα σε εισαγωγικά. Και θέλω να πω το εξής. Δημιουργήθηκε μια Παγκρίτια Συντονιστική Επιτροπή καταρχήν για δύο λόγους. Για το ασφαλιστικό και το φορολογικό. Και μετά μας ήρθαν και επιδοτήσεις. Όλα τα υπόλοιπα νομίζω ότι εκτός το ότι είναι άκερα προέκυψαν μόνο από τον κύριο Ιερονιμάκη. Και οι εκλεγμένοι και οι διορισμένοι και οι έμισθοι και τα ποσά του ΕΛΓΑ που μέχρι προχθές διαβάζω να δοθούν σε άπορους αγρότες που αυτά με παραπέμπουν σε άλλο κομμάτι, ακόμα και σε πολιτικό επίπεδο. Και ήθελα να ακούσω τον κύριο Ιερονιμάκη πριν και να του δώσω τις ανάλογες απαντήσεις σε όλα αυτά. Και μετά θα μας απαντήσει και εκείνος γιατί δύο συντονιστικά. Για να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, γιατί νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι κοινό για όλους και πάνω απ' όλα το να διχάζουμε κατά κάποιο τρόπο τους αγρότες, νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή. Μέχρι. Το να βάζουμε τώρα πάνω στο τραπέζι θέμα το ποιος είναι εκλεγμένος, το ποιος είναι διορισμένος και οτιδήποτε άλλο, ήταν ό,τι χειρότερο. Και πραγματικά θέλω να ακούσω τις απαντήσεις, μια που σε προσωπικό επίπεδο ή σε προσωπικές συναντήσεις δεν τις έχω πάρει. Και θέλω να θυμίσω στον κύριο Ιερονιμάκη ότι όλα αυτά που βγαίνει και λέει, τουλάχιστον το Παγκρίτιο Συντονιστικό τα ξέρουν. Ακόμα και γιατί δεν έχει κάνει εκλογές η ΟΑΔΝΗ. Τους ενημέρωσα στο προηγούμενο Παγκρίτιο, εδώ μέσα στην ΟΑΔΝΗ, τους ανέλησα τα οικονομικά προβλήματα που έχει η ΟΑΔΝΗ και μάλιστα ο ίδιος ο κύριος Ιερονιμάκης είπε ότι πρέπει κάτι να κάνουμε, να βγούμε όλοι έξω να μαζέψουμε χρήματα, να πληρωθούν τα χρέη της ΟΑΔΝΗ για να κάνουμε την ανασυγκρότηση και εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Και απ' την άλλη, ακούω διάφορα. Θέλω να τον ακούσω γιατί τώρα μου τα μεταφέρουν ή να διαβάζω κάποια. Θέλω να ακούσω την προσωπική του άποψη. Γιατί όλα αυτά. Γιατί όλα αυτά και θα το απαντήσω στη συνέχεια και θα του λύσω ό,τι απορία έχει. Λοιπόν, για να ξέρει και ο κόσμος πραγματικά ποια είναι η κατάσταση, τι συμβαίνει. Τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέματα. Και κρατάω αυτό που είπατε, ότι είναι μια κατάσταση και μια εικόνα και όταν παίζετε το χαλασμένο τηλέφωνο που αυτή την ώρα με ανοιχτά τα θέματα αυτά φορολογικό, ασφαλιστικό, επιδοτήσεις που δεν ωφελεί ουσιαστικά κανένα. Ορίστε κύριε Ιερονιμάκη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, καλημέρα στους ακροατές. Πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή πάνω απ' όλα για μένα είναι τα προβλήματα. Με βάλανε. Το ξεκινήσαμε σαν ομάδα Μπελουργών. Εμείς κάναμε μια σύσκεψη στην περιφέρεια, τα πάρα από την αρχή. Κάναμε ένα Παγκρίτιο. Ομόφωνα όλοι μου είπαν να ηγηθώ του σχήματος αυτού. Σε κάθε φορά έλεγα, συνεχίζουμε, ναι, γιατί ξέρετε οι ευθύνες είναι μεγάλες. Δεν τα πράγματα απλά να κάνεις ένα συλλαλητήριο στο Ηράκλειο και να είσαι επικεφαλής, δεν μπορεί να συμβούν διάφορα. Και πόσο μάλλον και στην Αθήνα. Συντονισμένοι όλοι μαζί, πράγματι πήγαμε πάνω, έγινε ένα μεγαλειώδη συλλαλητήριο και στο Ηράκλειο και στην Αθήνα και πραγματικά. Κάναμε την κυβέρνηση να πάρει πίσω το όσο αφορά το φορολογικό και το ασφαλιστικό να το μεταφέρει για 16. Γιατί πράγματι τρομάξανε. Οι βουλευτές οι ίδιοι δεν ψηφούσαν. Εξ αυτού του λόγου δεν το πήγε στο νομοσχέδιο ο Πρωθυπουργός για ψήφιση. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά δεν έχω με κανένα. Έκανα ένα δημοσίευμα στην Αγρέτα, 6 του μήνα, το οποίο αναφέρω για κάποια ποσά τα οποία ήταν, έχουν κρατηθεί από τους αγρότες και δεν το ξέρουν καν. Το οποίο ήταν το ποσό το 1.800 σε έναν κωδικό, τα οποία έχουν μεταφερθεί τώρα από πληροφορίες μου και έχουν πάει στους ίδιους τους αγρότες στις ζημιές που έχουν πάρει. Θέλετε να πείτε ότι μετά τις δικές σας τις αναφορές. Βεβαίως, με ενδιέφερε να δω τι γίνεται. Μετά τις δικές σας τις αναφορές για αυτό τον ειδικό κωδικό και αυτό το πακέτο έχει γίνει μεταφορά, λέει. Ναι. Το ποσό είναι 1.800.000. Πάγια αρχή από την αρχή δικιά μου. Το γνωρίζετε εξάλλου, χρόνια τώρα το φωνάζω. Δεν πρέπει οι οργανώσεις να παίρνουν χρήματα, είτε συνεταιριστικές είτε συνδικαλιστικές, να παίρνουν χρήματα σε χορηγίες οι οποίες θα ελέγχονται από το κράτος. Γιατί χειραγωγείς με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να στηρίζεις τα μέλη σου.
Εάν δεν έχει μέλη να στηρίζουν, δεν έχει και λόγο ύπαρξη. Αυτό το 1800 σε ποιο κωδικό. Αυτό λύστε την απορία στον κόσμο. Του ΕΛΓΑ ή του ΕΛΓΑ. Του ΕΛΓΑ. Ένα κωδικό, ο οποίο, αν κρατήσανε παράδειγμα 3-4 ευρώ, δεν είναι το ποσό μεγάλο, μαζεύτηκε λοιπόν ένα ποσό τη τάξη του 1800. Αυτά τα χρήματα μίλησα εγώ με τον αντιπρόεδρο. Ποιο, αν θέλει, οποιοδήποτε να με διαψεύσει ο ΕΛΓΑ για αυτά τα οποία λέω. Το χρήματα αυτά. Κατά πληροφορίες οι οποίες πήρα από τον ίδιο τον αντιπρόεδρο τον Ζανιά που μίλησα μαζί του, μου είπε ότι τα χρήματα αυτά οδηγήθηκαν για αποζημιώσεις των αγροτών. Έτσι, στους πηγέτες αγρότες. Δεν, παρόλο που υπάρχουν από τις οργανώσεις ασφαλιστικά μέτρα για να τα πάρουν. Ποιες οργανώσεις δεν γνωρίζω. Έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εγώ προσωπικά, όπως έλεγαν, αυτό που είπε ο Γιώργης ο Τζοτζάης προηγουμένως, όσο αφορά το θέμα ότι θέλω να βοηθήσω πράγματι, το είπα κατηδίαν, το εννοώ. Το εννοώ. Μέσα από τα μέλη όμως των οργανώσεων που πρέπει να κάνουμε. Να γίνει μια ανασυγκρότηση. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ομοσπονδία την οποία με τα μάτια μου. Όταν μάζευα τα ειστήρια για την Αθήνα, ξέρετε που μαζευόταν, δεν υπήρχε ένας αγροτικός σύλλογος. Λυπηρό, βοήθησαν πολλά άτομα. Εγώ δεν λέω πως δεν βοήθησαν, βοήθησαν πάρα πολλά άτομα. Η δουλειά δεν έγινε από ένα και δυο, έγινε από δεκάδες ανθρώπους. Κατέβηκαν αυτόρμητα οι Ευρώποι. Έψαχναν να βρουν που θα κόψουν ειστήρια. Δεν υπήρχε αγροτικός σύλλογος. Κοβόταν στα παγκάλικα, στα βενζινάδικα, στα άκρα των χωριών, κάποιους συνεταιρισμούς που ήταν ανοιχτά και κανένα υπάλληλο, ναι. Υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα, το ξέρει ο Γιώργης. Αυτό το πράγμα. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν, από την αρχή μιλήσαμε σε κατηδίαν, λέω ότι ξέρεις κάτι, προχωράμε σε εκλογές. Υπάρχει ο 40-15 ο νόμος, ένα δήμο να γίνει, να μαζευτούν τα χρήματα. Υπάρχουν κάποια χρέη. Σε καμία περίπτωση εγώ θέλω να τα φορτωθεί ο άνθρωπος τα χρέη αυτά. Προς Θεού δηλαδή. Αν του μεταφέρουν ή δεν τα μεταφέρουν κάποιοι, δεν με αφορά. Εγώ τη γράφω στον τύπο. Και δεν ονοματίζω, μιλάω για πανελλάδα. Αυτό που σημαίνει εδώ πέρα βέβαια. Σημαίνει ότι είναι Ελλάδα. Να σας πω κάτι. Άρα. Με ενοχλεί. Πάω την άλλη φορά στο Ιράκ. Έρθε ένας από εκεί πέρα μαζευόμαστε. Ναι, είμαι πρόεδρος. Πού είσαι πρόεδρος, δε φίλε, από εκεί. Πιο πολύ μοιάζει για Μπουκαδόρος, βέβαια. Μιλάω ειλικρινά. Πιο πολύ μοιάζει για Μπουκαδόρος. Και το εννοώ, διότι υπάρχει θέμα σε αυτά τα πράγματα. Πού είσαι πρόεδρος εκεί. Έχει καταστατικό, όχι, αλλά μου είπανε να φτιάξω ένα σύλλογο, μου είπανε. Παίζει τον πρόεδρο, ωστόσο. Αυτό δεν ξέρω πού μπορεί να πηγαίνει, υπηρεσίες ή εδώ ή εκεί. Ξέρω εγώ τι κάνει ο καθένας. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει μια σοβαρότητα και μια υπευθυνότητα, διότι πηγαίνουμε πάνω, παράδειγμα, στην κυβέρνηση. Για κάποια ζητήματα και πρέπει να έχουμε θεσμοθετημένα όργανα τα οποία θα είναι εκλεγμένα από κάτω. Αυτό ζητάω. Και να βοηθήσω κι εγώ. Μιλάω εξάλλου και το έχω πει και στις συνδικαλιστές οργανώσεις, το λέω και τώρα στον αέρα. Δεν πάω για πρόεδρο της ΟΑΣΝΗ, της Ομοσπονδίας, όταν γίνει παράδειγμα. Το δηλώνω δημόσια. Μην πάει δηλαδή στο μυαλό του καθενός ότι ξέρεις κάτι, πάω παράδειγμα για να καπελώσω κάποια θέση. Το έχω δηλώσει, το ξέρει ο Γιώργος Τζορτζάκης, το έχω πει και στις σκέψεις που κάνω. Το λέω και δημόσια από τον αέρα. Δεν πάω για πρόεδρο. Να κινδυνεύει κανένα θέση. Δεν πάω. Θέλω να συνδράμω. Θέλω να συνδράμω να υπάρχει ένα όργανο θεσμοθετημένο, νόμιμο. Εκλεγμένο, διότι μόνο έτσι διεκδικείς. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε ακούσουν από την κυβέρνηση, γιατί γνωρίζουν τι γίνεται από τη στιγμή τον μπάγαλο που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Μα αυτό μονάζω. Να μπουν νέα παιδιά μαζί με τους παλιούς να μάθουν. Νέα παιδιά να μπουν μέσα από τα Γανιά, από το Ρέθυμνο, από το Λασίθι, από οπουδήποτε. Τέλος πάντων, νέα παιδιά να μπουν μέσα στις οργανώσεις αυτές. Και γυναίκες, γιατί όχι. Και να φτιάξουμε ένα αγροτικό σύστημα το οποίο θα στηρίζεται στις αξίες που πρέπει να στηρίζεται και να μπουν μπροστά. Μαζί με τους παλιούς και νέοι άνθρωποι, εγώ δηλώνω ότι δεν μπαίνω για, πάω για πρόεδρος Ομοσπονδίας. Το ξαναδηλώνω, το ξαναφωνάζω. Να αφήσει του καθενός του κάτι μυαλό, ότι ακούω διάφορα. Με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Ούτε από τον Γιώργο τον Τζορτζάκη έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Για κάποιους αν το μεταφέρουν κάτι τέτοιο. Νομίζω θα σας το έθετε από την αρχή. Εντάξει. Δεν έχει ακουστεί στις αναφορές του. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Απλά υπάρχουν οι αιχμές και για τα δύο τα συντονιστικά και πώς φτάσατε σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχουν δύο συντονιστικά. Υπάρχει ένα συντονιστικό. Πρώτα απ' όλα είπατε προηγουμένως, το είπε και ο Γιώργος Τζορτζάκης, ότι ο επικεφαλής είναι ο Πρίαμος. Μέχρι να καταργηθεί ο Πρίαμος, εγώ ίδιος πρότεινα, δεν μπορεί ένας. Είναι μεγάλη ευθύνη. Και πρότεινα να γίνει μια επιτροπή από όλη την Κρήτη. Ένα άτομο δεν μπορεί. Εγώ είμαι πρόεδρος εκλεγμένος των Αμπελουργών. Μπορώ να έχω το βάρος, παράδειγμα, μοναχός μου ή και οποιοδήποτε μοναχός δεν μπορεί να έχει τέτοιο βάρος. Πρέπει να υπάρχει μια ευέλικτη μικρή συντονιστική, έτσι, η οποία να βλέπει τα θέματα και να γίνεται μια διαδικασία με υπουργείο από εδώ, από εκεί, να δουλεύει όλο αυτό το σύστημα. Ένας δεν μπορεί. Αυτό είναι γεγονός. Τέλος πάντων όμως, υπήρχε επικεφαλής, έκαναν δύο συσταλητήρια, καλά πήγανε, με μεγάλο ψυχολογική πίεση για μένα. Τεράστια στο ζητούμενο φτάσει, έτσι. Γιατί μιλάτε λοιπόν, για εκλεγμένους, για αναδιάρθρωση, ωραία. Για συνεταιρισμούς, ποιος για συλλόγους. Ποιος καλεί συμβούλιο. Εκλογές ο ΑΣΝΗ. Νομίζω ότι αυτά να το είναι λήξω με αυτό. Να το λήξω με αυτό, αν είστε στο Άγιο Νικόλα ή αν είστε στον Προφήτη Ηλία. Να τα λήξω με αυτά. Λοιπόν, ο πρόεδρος συντονιστικού είναι αυτός που καλεί που θα γίνει. Αλλά τέλος πάντων, ας τελειώσουμε. Καλά κάμε που γίνει και εκεί. Καλά κάμε γίνει και στον Προφήτη Ηλία. Ενημέρωση γίνεται. Τελείωσε η ιστορία. Τώρα λοιπόν προχωράμε. Σαφέστατα. Αλλήμονο να ποινικοποιούσαμε τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που μπορεί να γίνουν. Έτσι.
Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν. Εγώ η άποψή μου να προχωρήσουμε κανονικά. Έχουμε δηλώσει ότι θα γίνει μία σύσκεψη στα Νόγια. Μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή, παραμένω. Γιατί για να γίνει το συνεστικό, να πω εγώ ίδιος ότι φεύγω, γιατί πρέπει να. Ο ίδιος έχω κάνει την πρόταση να γίνει μία επιτροπή. Παραμένω εκεί. Λοιπόν, δήλωσα δημόσια από τέτοιο να γίνει μια στανόγια. Να πάμε όλοι μαζί, να κάνουμε τη συντονιστική μας. Έχουν κάποια θέματα εκεί πέρα στους ορεινούς όγκους, οι κτηνοτρόφοι. Και πρέπει να κάνουμε μια εμερίδα εκεί πέρα. Έχουν σοβαρά θέματα σήμερα με τις επιδοτήσεις. Όλοι μαζί θα δούμε την ώρα και τη μέρα, τέλος πάντων. Αλλά εκείνο που βάζω κόκκινες γραμμές είναι το εξής. Ένα, δεν παίρνουμε επιχορηγήσεις από πουθενά. Είναι κόκκινη γραμμή. Χειραγωγούμαστε αν παίρνουμε έλεγε. Θα βάλουμε τον κόσμο λοιπόν να μπει σε εκλογική διαδικασία με νομιμότητα να φτιάξουμε συλλόγους. Θα βοηθήσω στο κομμάτι αυτό. Όσο αφορά αυτό που είπε προηγουμένως ο Γιώργης Τζορτζάκης, ότι ναι, πράγματι, εγώ δεν θέλω να χρεωθεί ο άνθρωπος προσωπικά. Τι είμαστε, άθλιοι άνθρωποι είμαστε. Να βάλουμε τέτοια ζητήματα να καταστραφεί ο καθένας οικονομικά. Βεβαίως, το θέμα το ασφαλιστικό, ότι υπάρχει μια εργαζόμενη μέσα η οποία χθες βγήκε και λέει κάποια πράγματα, να πληρώσει από την τσέπη του ο καθένας. Έτσι. Λοιπόν. Αυτά όλα από τη βάση όμως. Από τη βάση έχει σημασία. Μια κόκκινη γραμμή αυτή λοιπόν. Οι νόμιμες διαδικασίες, οπωσδήποτε λοιπόν, νόμιμες διαδικασίες. Για να έχουμε τη σοβαρότητα. Πάσα πάνω στον Υπουργό, γνωρίζει ο Υπουργός, παράδειγμα, ότι αυτός που ήρθε από τη Βέρεια, από την Άουσα, από το Ηράκλειο, είναι αγαμπούρδι και ρουλάς, θα το πω στα χωριάτικα. Δεν σου δίνει τη σημασία που πρέπει. Καταλάβετε το. Πρέπει να πάμε σε νόμιμες διαδικασίες, να έχουμε τη σοβαρότητα, να σταθούμε σε επίπεδο να μπορούμε να παίξουμε ρόλο. Και είναι ώρα τώρα που είναι ξεσηκωμένος ο κόσμος να του καταλάβει ο νέος άνθρωπος που κάθεται στον καναμπέ ότι σήκω παιδί μου από τον καναμπέ να οργανωθείς διότι έρχονται κακές μέρες. Και αν δεν οργανωθείς να μπεις μπροστά, ξέχασέ το, δεν σου λύσει κανείς το πρόβλημα, μόνος σου θα το λύσεις. Να βάλουμε τον κόσμο σε αυτή τη διαδικασία. Επίσης θα μπουν οι γυναίκες που είπα προηγουμένως. Γιατί σήμερα η γυναίκα, η αγρότησα, περνά πολύ πιο δύσκολα από τον αγρότη. Θα σας πω γιατί. Διότι και δουλεύει στο χωράφι και είσαι στη δουλειά σου σπιτιού. Άρα λοιπόν θέμα διεκδίκησης πρέπει να γίνει και από τους νέους ανθρώπους. Και από τις γυναίκες. Έτσι. Να βοηθήσουν μαζί με τους παλιούς και να φτιάξουν μια σωστή οργάνωση. Τι λέει δηλαδή ο άνθρωπος, είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να βάλουμε γιατί λέει αυτά τα πράγματα. Τρίτη κόκκινη γραμμή. Τρίτη κόκκινη γραμμή και κλείνω. Δεν ανήκουμε σε καμία. Εγώ μιλάω με όλες τις οργανώσεις πάνω. Δεν βάζω σε καμία περίπτωση ότι ανήκω στην τάδε οργάνωση, στην τάδε οργάνωση. Θα πάω να συζητήσω μαζί τους και με το ΠΕΚ και με το ΣΕΚ. Τα δύο μπλόκα τα οποία αυτή την ώρα φαίνεται να είναι πολλά. Τα πιο δημοφιλή. Είτε πρωτοβουλία, είτε τον μπλόκο της Νίκαιας, είτε κάποια άλλα μπλόκα. Κάτι τέτοιο εννοείται. Ακούστε, 10 μπλόκα είναι. Είναι παράδειγμα το ΠΕΚ, είναι το ΣΕΚ, είναι οι Αγίες, είναι η Πανελλήνια Ένωση Λαϊκών Αγορών, είναι η Μισοκόμη, είναι η Πρωτοβουλία. Είναι πάρα πολλά μπλόκα. Τα οποία εγώ τι λέω. Εμείς έχουμε το παγκρίτιό μας. Όλοι μαζί ως Παγκρίτιο, μιλάμε με όλους, με στόχο μία συνομοσπονδία σε όλη την Ελλάδα. Ο στόχος είναι αυτός. Να υπάρχει ένα όργανο σε όλη την Ελλάδα, όχι σκορποχώρη. Μιλάμε με όλους καλά, αλλά δεν ανήκουμε πουθενά πέρα από το Παγκρίτιό μας. Γιατί η Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες. Αυτό τονίζω από την πρώτη στιγμή. Η Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες που δεν τζίχουν πάνω. Πολλές ιδιαιτερότητες. Ο αγρότης της Κρήτης έχει προβλήματα τα οποία δεν τα έχει η υπόλοιπη χώρα. Αυτό βάζω. Μάλιστα. Δεν έχω λοιπόν κλείνει το κομμάτι προσωπικά με κανένα. Συντονισμένοι λοιπόν στο Ράδιο 984, χωρίς το χαρασμένο τηλέφωνο, στο στούντιο ο Πρίαμος Ιερονυμάκης, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Γιώργος Τζορτζάκης. Ακούσαμε τον Πρίαμο Ιερονυμάκη, τα θέματα τα οποία θέτει, τα θέματα τα οποία ανοίγει. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Γιώργο τον Τζορτζάκη. Λοιπόν, πρόεδρε. Κυρία Λουδιαράκη, δυστυχώς ο φίλος μου Πρίαμος απαντήσεις σε αυτά που ρώτησα σαφές δεν έδωσε. Δεν πειράζει όμως, θα το κάνω εγώ αντί για αυτόν. Γιατί μια που... Πείτε μου σε ποια θέματα εννοείται. Ούτε το πώς μας προέκυψαν ο χειραγωγημένος πληρωμένος συνδικαλισμός, ούτε το 1800, ούτε γιατί μπήκαν στο τραπέζι, εγώ ρώτησα, σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή που βιώνει τόσα προβλήματα ο αγροτικός χώρος και με αυτόν τον τρόπο διαφαίνεται ότι κάποιοι πληρώνονται, δεν θέλουν να χάσουν καρέκλες και ούτω καθεξής. Απάντησε. Είπε ότι δεν είναι προσωπική κόντρα. Μπορεί η απάντηση να μην ικανοποιεί και είπε ότι επίσης
αλλά και αυτό μπορεί να μην ικανοποιεί, αλλά θα ξαναπάρει το λόγο ο κύριος Ιερωνημάκης στη συνέχεια και αφού τοποθετηθείτε, ότι η αντιμετώπιση που υπάρχει από τους παράγοντες των Υπουργείων, από την ηγεσία του Υπουργείου σε αυτό το συνδικαλιστικό κίνημα αυτή την ώρα, έτσι όπως έχει γίνει, δεν έχει τον απαραίτητο σεβασμό. Θα απαντήσω πρώτα σε αυτό, μια που το ξαναξεκινήσατε, και μετά θα πάω παρακάτω. Έχει, μπορώ να πω, και πολύ μεγαλύτερο σεβασμό αυτή τη στιγμή το συνδικαλιστικό κίνημα της Ελλάδας από ό,τι είχε τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ακόμα πιο πολύ οργανωμένο. Και αυτό φάνηκε και από τις συναντήσεις και από τα συλλαλητήρια και ότι το πήρε πίσω η κυβέρνηση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα θέλω να το ξεκαθαρίσω, γιατί ναι, μεν ο κύριος Ιερωνημάκης είπε ότι δόθηκαν σε αποζημιώσεις των αγροτών μετά από το δημοσίευμα. Μπορεί να μας πει για ποιο λόγο, αφού ήξερε ότι πήγαν τα χρήματα σε αποζημιώσεις πριν δύο μέρες στον τύπο. Είπε ότι είναι κλειδωμένα τα χρήματα, ότι υπάρχει μια ομάδα συνδικαλιστών που τα διεκδικούν να τα μοιράσουν και όλα αυτά. Τον ενημερώνω λοιπόν ότι ο προϋπολογισμός του ΕΛΓΑ τροποποιήθηκε 1η Εβδόμου του 2015 και μηδενίστηκαν οι κωδικοί που προέβλεπαν βάσει του 40-15 με τροποποίηση το 2012 οικονομικές ενισχύσεις οργανώσεων των αγροτών. Οι οποίες οργανώσεις των αγροτών χρηματοδοτούνται μέσω του ΕΛΓΑ ακόμα και από το 1361 του 1983 και είναι από χρήματα των αγροτών. Κανείς δεν είναι ανενημέρωτος πώς χρηματοδοτούνταν οι τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών, οι λεγόμενες ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ. Αυτός ο κωδικός λοιπόν μηδενίστηκε για τον εξής λόγο. Γιατί χρήματα συνδικαλιστικές οργανώσεις, μετά την υφυπουργία του κυρίου Χαρακόπουλου που διέταξε οικονομικούς ελέγχους και στα τρία τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, το οποίο το ζητάω και από εδώ, να δοθούν στη δημοσιότητα τα οικονομικά πορίσματα για να δούμε επιτέλους έτρωγαν κάποιοι λεφτά, να ξέρει ο κόσμος. Εγώ τα έχω διαβάσει και ξέρω τι έχει γίνει, πού γινόταν πάρτι και πού δεν γινόταν. Να ξέρει όμως και ο κόσμος πού πήγαιναν τα χρήματα που του κρατούσε ο ΕΛΓΑ και επιχορηγούσε τις τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Άρα λοιπόν, κύριε Ιερωνημάκη, δεν τίθεται θέμα ότι κάποιες ομάδες συνδικαλιστών, που φαντάζομαι ότι με αυτό εννοείται την πρωτοβουλία, διεκδικούν χρήματα. Και προς περισσότερη ενημέρωση του κόσμου θα σας πω το εξής. Επειδή η ΓΕΣΑΣΕ έχει κλείσει, τον τελευταίο διορισμό της ΓΕΣΑΣΕ τον έκανε η ΟΑΣΝΗ το 2012 και όχι ο Σκανδαλίδης, που λέτε. Και ο λόγος ήταν ένας και μοναδικός. Θα έχω εξηγήσει τον ίδιο όπως το εξήγησε στον Παγκρίτιο. Γι' αυτό και δεν κάναμε ανασυγκρότηση, γιατί το μόνο ενεργό μέλος της ΓΕΣΑΣΕ ήταν η ΟΑΣΝΗ σε όλη την Ελλάδα. Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένα όργανο, ένα μέλος, το οποίο να μπορεί να διορίσει διοίκηση για να πληρωθούν οι απολυμμένοι υπαλληλοί και της ΓΕΣΑΣΕ, τα ασφαλιστικά τους, οι ασφαλιστικές τους φορές, οι υποχρεώσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, να πληρωθούν οι ασφαλιστικές φορές της εργαζομένης της ΟΑΣΝΗ και κατ' επέκταση και η απόλυσή της, να πληρωθεί το δάνειο στην Τράπεζα Πειραιώς τώρα που είχε πάρει η ΓΕΣΑΣΕ και έχει αγοράσει ένα όροφο πάνω από την ΠΑΣΕΓΕΣ που κινδυνεύει με κατάσχεση, για να μπορέσουμε να ανασυγκροτήσουμε το συνδικαλισμό και να πάμε παρακάτω σε ένα ενιαίο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο το οποίο προβλέπει ο 40-15. Εξού δημιουργήθηκε και η λεγόμενη πρωτοβουλία που κάποιοι την έμαθαν τώρα, η οποία όμως τα μέλη της απαρτίζονται από αγροτικούς συλλόγους από όλη την Ελλάδα που έχουν εναρμονιστεί στο 40-15 και έχουν κάνει τις εκλογικές τους διαδικασίες και αυτή τη στιγμή είναι στον αριθμό των 63 συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό είπα πριν ότι φωνή έχουμε προς την κυβέρνηση. Δεν διεκδίκησε όμως κανένας από την πρωτοβουλία συνδικαλιστικές αποζημιώσεις, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι καν θεσμοθετημένο όργανο. Είναι ακόμα άτυπο. Και θέλω να ξεκαθαρίσω και το εξής, γιατί άκουσα για μπλόκα. Ο ΠΕΚ, ο ΣΕΚ, η Συνομοσπονδία των Λαϊκών Αγορών,
η Συνομοσπονδία των Αλλιέων δεν είναι μπλόκα. Είναι θεσμοθετημένα όργανα. Ούτε και η ΠΕΝΑ είναι μπλόκο. Το μόνο μπλόκο που συμμετείχε, κύριε Γερονιμάκη, στη σύσκεψη που πήγατε, σαν Παγκρίτια συντονιστική και μάλιστα χωρίς να πάρετε την έγκριση του συντονιστικού, για να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, αυτοί οι άνθρωποι, όταν δημιουργήθηκε η πρωτοβουλία, ήταν μαζί. Όταν όμως κατάλαβαν, μαζί με την πρωτοβουλία, μαζί την ξεκινήσαμε. Δεν την ξεκίνησε προσωπικά ο Τζορτζάκης για να το παίξει αθνάρχης. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ξεκινώντας μαζί μας, βλέποντας ότι όταν αυτό το όργανο, το ενοποιημένο τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο πάρει σάρκα και οστά, θα κλείσουν τα μαγαζάκια τους και θα χάσουν τις καρέκλες τους, να τα πω έτσι κοφτά, τα έχω ξαναπεί και στο παρελθόν, αποσύρθηκαν και τραβούσε ο καθένας τη ρότα του, βάζοντας τρικλοποδιές σε οποιαδήποτε κίνηση γινόταν για να φτιαχτεί το νέο συνδικαλιστικό όργανο. Μάλιστα. Κρήτη, ναι, το έχω πει πολλές φορές και το έχω πει και στον κύριο Ιερονιμάκη και απεδείχθηκε για μια ακόμα φορά στο Σύνταγμα, έχει τον πρώτο λόγο στην Ελλάδα. Γιατί έχει αγρότες αγωνιστές, τη σέβονται και την αγαπούν όλοι. Και αποδείχθηκε ότι και την κεντρική ομιλία στην πλατεία Συντάγματος την έκανε ο πρόεδρος του ΑΣΝΗ, μέλος πρωτοβουλίας, και το ψήφισμα το διάβασε ο πρόεδρος Συντονιστικής Επιτροπής της Κρήτης, ο Πρίαμος Ιερονιμάκης. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν λοιπόν μπορεί λοιπόν κανένας να αμφισβητεί τις προσπάθειες, τις τιτάνιες προσπάθειες που κάνουμε τα τελευταία χρόνια να ανασυγκροτήσουμε το συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν δέχομαι από κανέναν, και το ξεκίνησε ο κύριος Καρακόπουλος το 2012, να μιλάει για χειραγωγημένο συνδικαλισμό, διέταξε ελέγχους και καλά έκανε, να ξέρει όλος ο κόσμος τι πραγματικά συμβαίνει, αλλά όταν τον άκουσα να λέει ότι αυτά τα χρήματα πρέπει να δοθούν σε άπορες και πολύτεκνες οικογένειες των αγροτών, και κατ' επέκταση έβαλε και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, τότε να το πει, και προχθές το είπε και ο Πρίαμος, δεν το δέχομαι. Γιατί αυτά είναι χρήματα των αγροτών και ο μόνος σκοπός που μπορούσαν να πάνε, εκτός από εκεί που προέβλεπε ο νόμος, ήταν σε αποζημιώσεις των αγροτών και εκεί πήγαν. Μάλιστα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πρέπει να απαντήσω όμως. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν. Ένα-ένα. Να τελειώσω. Όχι, όχι. Κάντε το διαφορετικά, διότι... Να το τελειώνουμε ένα-ένα. Ένα-ένα το τελειώνουμε, παρακαλώ. Κύριε Ιερονιμάκη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Το κομμάτι που έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με το θέμα των χρημάτων αυτών, έχουν γίνει ασφαλιστικά μέτρα κατά του ΕΛΓΑ και διεκδικούνται από τις οργανώσεις τα χρήματα. Έτσι, εξ αυτού του λόγου. Όχι από τις οργανώσεις, κύριε Ιερονιμάκη, και συγγνώμη που παρεμβαίνω. Ναι. Από την Πασαγία έχουν γίνει τα ασφαλιστικά μέτρα, γιατί η ΓΕΣΑΣ έχει κλείσει και πάει ακαθάριστα. Ναι, γι' αυτό το λόγο δεν μπορείτε να κάνετε το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, πάμε στη λογική τώρα, Γιώργη, άκουσα να κάτι. Ομοσπονδία βγήκε και λες αυτή τη στιγμή στον αέρα ότι το μόνο όργανο το οποίο αυτή τη στιγμή είναι νόμιμο είναι Ομοσπονδία. Μπήκαμε τρίτο χρόνο χωρίς εκλογές, χωρίς συλλόγους. Είναι αυτή τη στιγμή το νόμιμο όργανο εδώ πέρα που ξέρουμε τι γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή αξιοπρέπειας για τον αγροτικό κόσμο. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μιλάμε για Ομοσπονδία. Δεν υπάρχει Ομοσπονδία. Δεν τα μούτρα μας θα παίζουμε εδώ πέρα. Τα μούτρα μας θα παίζουμε. Δεν υπάρχουν αγροτικοί σύλλογοι, δεν υπάρχει τίποτα. Τι είναι αυτή η ώρα που το βάνομαι και δεν ξέρω τι. Στο Σύνταγμα, εξάλλου που φωνάζει τόσο για την Κρήτη και κόπτεσαι, σε ακούσαν όλοι οι Κρήτη. Ψήφισα πάνω και λες, εδώ είναι η πρωτοβουλία. Ποια είναι αυτή η πρωτοβουλία? Ποιος είναι ο Παπακοσταντίνο αυτός? Ποιοι είναι αυτοί οι τύποι? Οι περίεργοι τύποι. Ποιοι είναι αυτοί οι περίεργοι τύποι? Λοιπόν, ξεκάθαρα πράγματα. Στην Ομοσπονδία πηγαίνει να κάνετε εκλογές. Εγώ πλέον θεωρώ και δηλώνω από εδώ μέσα, εδώ που ακούγομαι, ότι οποιοδήποτε θεσμός πλέον πάρει υπόψη του την Ομοσπονδία ως θεσμικό όργανο, θεωρώ ότι κάνει μεγάλο σφάλμα. Ξεκάθαρα πράγματα. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή το εργατικό κέντρο, παράδειγμα, υπήρχε περίπτωση να έχει κάνει τρίτο χρόνο εκλογές, τρίτο χρόνο εκλογές, και να παίρνουν παρατάσεις από πρωτοδικία χωρίς συλλόγους, χωρίς τίποτα. Είναι δυνατόν? Υπάρχει θέμα αξιοπρέπειας του ίδιου του αγροτικού κόσμου. Πού εκπροσωπείται? Ο κόσμος μπήκε στα καράβια, δεν τον έβαλε ούτε η Ομοσπονδία, ούτε ο Πρίαμος, ούτε κανείς. Τον έβαλε, τα προβλήματά του τον έβαλε στα καράβια. Και μπήκε απάνω. Το προβλήματά του έφερε τον κόσμο στο Ηράκλειο. Λοιπόν,
Ομοσπονδία σήμερα δεν υπάρχει με νομιμότητα. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Πηγαίνετε για εκλογές. Δηλώνω ξεκάθαρα, το ξαναδηλώνω για οτιδήποτε, ότι εγώ δεν διεκδικώ, δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση αυτή τη στιγμή, σε καμία των περιπτώσεων αυτή τη στιγμή, να εκπροσωπείται ο αγροτικός κόσμος από ένα όργανο το οποίο δεν έχει ούτε συλλόγους νόμους ούτε τίποτα. Πηγαίνετε λοιπόν αναδήμο με το 40-15, είπα ότι θα μπω μπροστά να βοηθήσω σε οτιδήποτε άλλο θέμα υπάρχει οικονομικό και να πω να σου επαναλάβω μέσα από την εκπομπή σας. Τα χρήματα των οργανώσεων, τα χρήματα των οργανώσεων. Πόσο ήρθε στο συλλαγητήριο στο Ηράκλειο? Επειδή ήμουν επιχευαλής, το ξέρω. Πόσο? Είχε, πόσο? Ούτε ένα ευρώ. Ούτε ένα ευρώ. Τι τα δένουν τα λεφτά οι οργανώσεις? Ούτε ένα ευρώ. Και ξέρετε γιατί? Στις μικροφωνικές μας τι έφτιαξε εκεί πέρα μας τη δόρισε ο Δήμος Ηρακλείου. Μας το έκανε προσφορά ο Δήμος Ηρακλείου. Η βενζίνα, ο κόσμος ήρθε κάτω μοναχός. Τους ταΐσαν πουθενά τους ανθρώπους. Πού φύγανε λεφτά? Ούτε ένα ευρώ δεν στήχησε. Δεν χρειάζονται λεφτά. Δηλαδή τα παλιά χρόνια που γινόταν τα μεγαλειώδη συλλαγητήρια. Χρειάζονταν λεφτά. Ο συνδικαλισμός με χρήματα δημιουργεί προβλήματα. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν ο κωδικός αυτός, και ας βγει όπως το λέω εγώ, να αλλάξει ο νόμος αυτούς που είπαμε το 83, δεν θα κρατήσει λεφτά ο ΕΛΓΑ από τους αγρότες για το συνδικαλισμό. Απαγορευτικό για μένα, κόκκινη γραμμή. Τα λεφτά πρέπει να παίρνονται από τον κόσμο από κάτω. Τελειώσαν αυτά. Έτσι. Λοιπόν, ο καθένας να βγαίνει, να έχω ανθρώπους στα χωριά, να βγαίνει ο καθένας να αυτοδιοπορίζεις για πρόεδρος. Αν δεν θα κάνεις Γιώργης Δοζάκης τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, κάντονε. Εκλεγμένος δεν είσαι. Έχει λήξει η θητεία σου. Να πάνε νέα παιδιά και άλλοι, εγώ ομιλών είπα και το ξαναδηλώνω, δεν ενδιαφέρομαι. Θα συνδράμω όμως μαζί με εσάς τους παλιούς, ανασυγκροτήσεις το αγροτικό κίνημα. Τα υπόλοιπα είναι τώρα για τον Καραγιώση Μπερντέ. Τέλος. Κύριε Τζουρτζάκη. Προφανώς ο κύριος Ιερονυμάκης, ναι, δεν κατάλαβε τι είπα όταν το μόνο ενεργό μέλος της για σας ήταν η ΟΑΣΝΗ και έβγαλε πραγματικά τον εαυτό που έβγαλε και τις προηγούμενες μέρες να αμφισβητεί και να προσπαθεί να δικάσει. Ποιο ενεργό μέλος τώρα είναι η Ομοσπονδία? Είμαστε με τα καλά μας. Το φτιάξατε έτσι για να είναι ενεργό? Για ποιο λόγο το φτιάξατε ότι είναι ενεργό? Κάντε εκλογές. Τι λέω ο άνθρωπος, λέω κάτι διαφορετικό. Μην μιλάτε για τον κύριο Τζουρτζάκη ότι δεν είναι εκλεγμένος, γιατί στην Ομοσπονδία εκλέγεται από το 2007, εκλέχθηκε από το 2010. Ωραία, έχει συγκυρία. Τώρα, αν οι συγκυρίες. Τρία χρόνια. Λεπτά, δεν σας διέκοψα. Δεν σας διέκοψα. Ναι, εάν οι συγκυρίες λοιπόν, εάν οι συγκυρίες και οι παραλήψεις του 40-15 μας έφεραν στη δεινή θέση να μην μπορούμε να κάνουμε εκλογές και να πάμε στο επόμενο στάδιο, είναι άλλο θέμα. Και μην λέτε ότι δεν υπάρχει Ομοσπονδία, γιατί η Ομοσπονδία συνδικαλίζεται καθημερινά. Είναι ένα γραφείο που υπάρχει. Ναι. Είναι ένα γραφείο που ο κόσμος ξέρει που θα πάει να ενημερωθεί και να εξυπηρετηθεί. Γιατί τι είστε, ο Πετσεπέ, είστε κύριε Δοντάκη, παραγωγισμό κάνετε. Αυτό που κάνετε πριν από όλα είναι συνδικαλισμός. Είναι παραγωγισμός. Θα σεβαστείτε όπως θα σεβάστηκα και εγώ να μην με διακόπτω. Εντάξει, ωραία. Εντάξει. Και εγώ είμαι ο πρώτος που είπα εδώ μέσα στον Παγκρίτιο Συντονιστικό ότι δεν έχουμε κάνει εκλογές ή για ποιο λόγο δεν έχουμε κάνει. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα κρίνει ο κόσμος. Το αν χρειάζονται χρήματα για τα συλλαγητήρια, κύριε Ιερονυμάκη, δεν θα το λέτε στον αέρα. Θα το λέτε σε μένα που ήρθατε εδώ και μου είπατε πού θα βρούμε λεφτά να φτιάξουμε σημαίες. Δεν είναι λοιπόν να κάνεις συνδικαλισμό με τη διακονιά και στο καφενείο, κύριε Ιερονυμάκη. Γιατί ο συνδικαλισμός, ο οργανωμένος συνδικαλισμός δεν σταματάει στο Ηράκλειο, ούτε στην Αθήνα. Πρέπει να υπάρχει στην Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή μας έχουν έρθει τόσα δεινά. Και ειδικά με τη νέα ΚΑΠ, ξέρετε γιατί? Γιατί δεν υπήρχε οργανωμένο συνδικαλιστικό τριτοβάθμιο όργανο στην Ελλάδα που να έχει, να μπορεί να εκπροσωπείται στην ΚΟΠΑ ΚΟΖΕΚΑ. Γιατί το σταματάτε εσείς? Τον ευρωπαϊκό συνδικαλισμό, γιατί δεν είχε τα χρήματα να το κάνει. Γιατί δεν κάνετε εκλογές με τους 40-15? Ο νόμος θα υπάρχει. Θα το κάνουμε και αυτό, κύριε Πρίγκη. Γιατί το κάνετε? Για να μην. Μα δεν καταλαβαίνετε. Δεν με αφήνετε να τελειώσουμε. Τελειώστε. Για πέντε. Εγώ δεν θα το κάνω. Μπορώ και εγώ να διακόπτω. Μπορώ και εγώ να διακόπτω. Διακόπτε, αλλά θα γίνουν και οι εκλογές. Πότε? Μπορείτε εσείς να μου διασφαλίσετε ότι τα χρήματα που χρωστάει αυτή τη στιγμή η ΟΑΣΝΗ. Για να μην πάω αλλού. Ναι. Από τη στιγμή που ο νόμος δεν προβλέπει να μεταβούν στο νέο, στη νέα Ομοσπονδία την Παγκρίτια, ποιος θα τα πληρώσει? Και δεν μου λέτε δεν θα έχετε τον αγροτικό κόσμο σε ομοιρία επειδή αυτή τη στιγμή κοστάτε στο αγροτικό. Δεν είναι ο αγροτικός κόσμος σε ομοιρία, κύριε Ιερονυμάκη, και πάλι με διακόπτεται. Γιατί ο αγροτικός κόσμος εκπροσωπείται και ο σε ομοιρία είμαστε εμείς, και εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι που είμαστε εδώ και έχουμε ευθύνες πίσω από την πλάτη μας. Έλα, γιατί εσείς, από ό,τι είπατε και πριν, τις ευθύνες τις μεγάλες
Δεν μπορείτε να τις σηκώσετε στην πλάτη σας. Το απέδειξα σε δύο κύρια, Ζορζάκη. Η Ομοσπονδία Ιρακλείου και η Ιερονιμάκη. Κάνει συλλαλητήρια τώρα πέντε χρόνια. Ποια Ομοσπονδία, παιδί, με έχει λήξει η θεία, το καταλαβαίνετε. Αυτή η όποια Ομοσπονδία υπάρχει. Ωραία, βάλε παράσπαση. Το είπατε. Να ολοκληρώσει παρακαλώ. Εσείς μπορείτε να την αμφισβητείτε γιατί δεν σας βολεύει προφανώς. Όμως, ο κόσμος, το κάλεσμα της Ομοσπονδίας έρχεται. Και επαγκρίτια συλλαλητήρια κάναμε και σηκώσαμε όλο το βάρος γιατί δεν φοβόμαστε. Και πανελλήνια συναλλητήρια κάναμε στην Αθήνα και σηκώσαμε όλο το βάρος και δεν το φοβόμαστε. Και η Παγκρίτια Συντονιστική, για να ξέρετε, τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε πρόεδρο. Γιατί οι συνδικαλιστές μεταξύ μας μπορούμε και συνεννοούμαστε. Τώρα εσείς είπατε θέλω να μπω μπροστά, δεν το αμφισβήτησε κανένας, δεν σας έκοψε κανένας το λόγο. Όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι και πρόεδρος να είστε, θα πρέπει να λειτουργείτε συλλογικά. Να συναποφασίζετε, να συντονίζετε και να εκλεγμένα όργανα. Είστε μη εκλεγμένος πλέον. Το καταλαβαίνετε ή δεν το εγώ καταλαβαίνετε. Εγώ το ξέρω, κύριε Ιερονιμάκη, ότι είμαι μη εκλεγμένος. Σας λέει δεν μπορεί να πάει για το πρωτοδικείο. Πώς δεν μπορεί να πάει, δεν ξέρω. Να κρατήσω το συνδικαλισμό του Ιρακλείου ζωντανό και το γραφείο που έχει γράψει ιστορία ανοιχτό. Ωραία. Μισό λεπτό, κύριε Τζορτζάκη. Ένα λεπτό και δεν θέλω να με διακόψει ούτε ο κύριος Ιερονιμάκης. Μια που μιλάει για εκλεγμένα όργανα. Έχει φτιάξει μια ομάδα βελουργών. Μπορεί να μας πει στον αέρα, το καταστατικό του είναι συνδικαλιστικό όργανο. Ναι, δεν είμαι δεν με, 40, με το 40-15 δεν είμαι εγώ. Το 40-15 λοιπόν προβλέπει. Δεν είμαι με το 40-15. Να τελειώσω και θα μου απαντήσει. Να μου τελειώσει. Ο 40-15 λοιπόν προβλέπει ένα παγκρίτιο όργανο, ναι, την Ομοσπονδία Περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Οπότε η ομάδα Μπελουγκών Κρήτης δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο. Δεύτερον, με όποιο νόμο και να διέπεστε, κάνοντας εκλογές, ναι, θα πρέπει να ζητάτε από το πρωτοδικείο να σας διορίσει δικαστικό αντιπρόσωπο για να είναι νόμιμες. Εσείς κάνετε το καλοκαίρι με ένα φίλο σας δικηγόρο. Για να ψηφίσει όποιος θέλει, να βάλετε ότι ψηφίζετε όποιος θέλει. Άρα λοιπόν μην μιλάτε για νομιμότητα, γιατί εσείς δεν είστε νόμιμος. Που κάνετε και εκλογές. Με παράνομο τρόπο όμως. Να τα βάζουμε λοιπόν στη σειρά, αφού θέλουμε να τα λέμε όλα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν. Κανένα μα κανένα. Λοιπόν, ήρθε να σου πω εσύ για γέλια. Με αυτά τα οποία λες. Το θέμα ξέρει. Εγώ την αλήθεια θέλω να πείτε στον κόσμο. Ωραία. Αν είμαι για γέλια εγώ ή κάποιο άλλο, θα το κρίνει ο κόσμο. Ήρθε αντιπρόσωπο δικαστικό ή φίλο σα δικηγόρο που σα κατηγορεί. Πρώτα απ' όλα ήρθε από το πρωτοδικείο, με αίτημα από το πρωτοδικείο, ήρθε νομικό από το πρωτοδικείο, διορισμένο. Έτσι ξεκάθαρα. Να μα δείξετε τι. Να μα υποδείξετε ποιο είναι και να μα φέρετε και το έργο που σα έστειλε το πρωτοδικείο και τον διόρισε. Ναι, παιδί μου, δεν υπάρχει. Να μα το πείτε τώρα. Ποιο ήταν. Ποιος ήταν, πείτε το τώρα. Ο Καραϊσκάκης ο Γιάννης. Δικηγόρος ο Καραϊσκάκης ο Γιάννης. Τι δουλειά έχει ο δικηγόρος με το δικαστικό αντιπρόσωπο. Μα κάνετε πλάκα, κύριε Ρεγιμάκη. Πήρε διορισμό από το πρωτοδικείο, το καταλαβαίνετε. Μα κάνετε πλάκα, κύριε Ρεγιμάκη. Δεν καταλαβαίνετε. Δικαστικός αντιπρόσωπο δεν είναι ο δικηγόρος. Δικαστικός αντιπρόσωπο δεν είναι ο δικηγόρος. Και μιλάτε ότι αυτά που λέει είναι γέλια. Πήρε άδεια από το πρωτοδικείο και ήρθε η κύριε Τζορτζάκη. Αφήστε κύριε Πρίαμε, αφήστε τα αυτά κύριε Πρίαμε. Όχι σε μένα. Προχωρήστε αυτό που σας είπα εγώ. Μισό λεπτό. Γιατί επιμένετε και λέτε, παρά το ότι σας λέει ο κύριος Τζορτζάκης ότι δεν μπορούν αυτή την ώρα να γίνουν εκλογές, ότι πρέπει να γίνουν και μπορούν να γίνουν εκλογές στην Ομοσπονδία. Ο 40-15 προβλέπει να γίνουν εκλογές ένα δήμο. Αυτό λέω. Δηλώνω ξανά ότι δεν θέλω να κατεβώ εγώ. Θέλω όμως να συνεκροτηθεί το αγροτικό κίνημα. Σε κάθε δήμο προβλέπεται ένας αγροτικός σύλλογος. Εάν δεν φτιάξουμε ποιοτικά χαρακτηριστικά του συνδικαλιστικού οργάνου, δεν θα πάμε πουθενά. Σας δείχνει δηλαδή, κύριε Τζορτζάκη, την οδό για να πάτε σε αυτές τις εκλογές που λέτε ότι δεν μπορούν να γίνουν. Ναι, δεν θα κάνουμε κατηνιάσματα τώρα εδώ πέρα. Για να μην φωνάζει ο κύριος Πρίαμος και να λέει πράγματα που δεν στέκουν. Ήδη κάποια καταστατικά. Έχω ήδη ιδρυτικά μέλη από δήμους από το 12. Το ξεκινήσαμε. Είδαμε όμως ότι η διαδικασία έχει κενά. Και θα πάμε κάποιοι άνθρωποι φυλακή χωρίς να φταίμε. Και προσπαθούσαμε αυτά τα κενά να τα κλείσουμε τόσα χρόνια. Να βρεθούν τα χρήματα, να αποπληρωθούν τα χρέη, γιατί δεν μ' αρέσει στη νέα Ομοσπονδία να τις φορτώσω 100.000 χρέη όπως βρήκα εγώ 25 όταν ήρθα το 2010 και παρέλαβα την Προεδρία. Γιατί θα πρέπει πραγματικά να μπορεί να λειτουργεί.
Και όχι να υπολειτουργεί. Τώρα θα το ανοίξει το κεφάλαιο αυτό. Και να για κλείσιμο. Λοιπόν. Να στείλει το, το ανώτατο όργανο, λοιπόν, το Υπουργείο, το Γενικό Λογιστήριο. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί το αγροτικό κίνημα να κάνουν τον όμηρο... έλεγχο. Συγγνώμη σε λεπτό. Δεν μπορεί να είναι όμηρος το αγροτικό κίνημα τη στιγμή χωρίς εκλογές. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε για εκλογές αναδήμο. Δεν γίνεται αλλιώς. Εγώ πλέον δεν θεωρώ. Ωραία. Του ζητάτε δηλαδή να παραιτηθούν αυτή την ώρα. Μπορεί να μας πει ο κύριος Πρίαμος. Ποιος είναι τέλος πάντων που κύριε Τζορτζάκη, ρωτώ τον κύριο Ιερονιμάκη τι είναι αυτό που ζητά. Αν είναι η παραίτησή σας σήμερα, προκειμένου όπως και αν είστε πρόεδρος, έτσι όπως το θέτει ο κύριος Ιερονιμάκης, για να προχωρήσετε παρακάτω και να πάτε σε εκλογές. Αυτό ζητάτε, να υπάρξει παραίτηση. Εγώ ζητάω αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει η διαδικασία και μπορεί να ξεκινήσει από εκεί πέρα. Σήμερα νόμιμη δεν είναι. Το καταλαβαίνετε, υπάρχει πρέπει να πάμε σε ένα όργανο. Όποιος θέλει ας κάνει τον πρόεδρο, κάνει ένα πρόβλημα. Αυτή η κατάσταση στο αγροτικό κίνημα δεν μας παίρνουν σοβαρά. Να λέμε δεν είμαστε 3 χρόνια χωρίς εκλογές, αλλά ξέρετε το κάνουμε έτσι γιατί πρέπει να δούμε που θα γίνουμε στις λεπτομέρειες. Η μία κόκκινη γραμμή που φαίνεται ότι εμένετε και οι δύο στις θέσεις σας με τα μηνύματα τα οποία έρχονται, το ακούσαμε αυτό που είπατε, το έχετε επαναλάβει πάρα πολλές φορές, με τα μηνύματα τα οποία έρχονται από την άλλη να λένε ότι κοιτάξτε εδώ πνιγόμαστε αλλά λίγο πολύ φαίνεται να ακούγονται ως αμετανόητοι και ο κύριος Ιερονιμάκης σε αυτά που λένε και ο κύριος Τζορτζάκης. Κύριε Ιερονιμάκη, πάμε στη δεύτερη κόκκινη γραμμή. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για μισό λεπτό μόνο θέλω να πω ότι εκμεταλλεύτηκα τη διάρκεια του διαλύματος, επικοινώνησα με τον δικηγόρο, στο δημοσιότητα θα δώσω τις επόμενες μέρες το καταστατικό και την ομιμότητα των ομάδας αμπελουργών. Μιας ομάδας αμπελουργών που κάλυψε όλες τις ανυπαρξίες που υπήρχαν αυτή τη στιγμή σε επίπεδο και Κρήτης. Θα έλεγα ότι είναι Κρήτης. Έτσι. Λοιπόν, γιατί η αμπελουργή της έγινε να είναι οι ίδιοι και κτηνοτρόφοι και ελαιοπαραγωγοί. Έτσι. Λοιπόν, πάει αυτό. Το κομμάτι που έχει να κάνει όμως, το σοβαρό κομμάτι όμως που έχει να κάνει, και ζητώ συγγνώμη από τους αγρότες, αλλά διαφορετικά δεν γίνεται, κύριε. Λέει ο άλλος, εγώ θέλω να τα βρείτε. Δεν γίνεται έτσι οι αγώνες. Να καταλάβουν κάποιοι ότι αν δεν έχουμε επίσημα όργανα οργανωμένα, και αν καθένα ο καθένας θα κάτσει στο καφενείο του και θα λέει θα υπάρχουν ανύπαρκτες οργανώσεις που θα διεκδικούν, τίποτα δεν διεκδικούνται. Και μπορεί να χειραγωγούνται. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν, εάν δεν υπάρξει συντονισμός και όργανα εκλεγμένα από κάθε Δήμο και στη συνέχεια μια συνομοσπονδία, η οποία θα έχει τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα ενός κινήματος, ξεχάστε ότι θα πάμε πουθενά. Εξ αυτού του λόγου το θέμα άνοιξε τώρα και δεν το κλείνω. Αν θέλουν να πηγαίνουν άτακτα και άνθρωποι οι οποίοι θα αυτοδιορίζονται και θα αποκαλούνται ως προέδροι οργανώσεων που έχουν τελειώσει τη διαδικασία εδώ σε 2-3 χρόνια, ας το κάνουν. Τι είναι δική τους. Έχω δει κι άλλους με παράσημα και πάνε στο πέτσο του παίζουν συνταγματάρχες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ας το κάνουν. Και αυτοί θα κάνουν τους προέδρους. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι πρέπει να πάμε σε εκλογές άμεσα, να μπουν νέα παιδιά μαζί με τους παλιούς. Ξαναδηλώνω ότι εγώ δεν ενδιαφέρομαι για αυτού του καθενός το μυαλό ότι το κάνω για δική μου, για να υποφεληθώ εγώ να μπω μπροστά. Δηλώνω ότι δεν ενδιαφέρομαι τη θέση αυτή. Μιλάτε δηλαδή ουσιαστικά αυτή την ώρα για την δημιουργία ενός παγκρίτιου συντονιστικού οργάνου εκλεγμένου, το οποίο δεν θα ανήκει σε καμία άλλη μέχρι ομάδα να γίνει ένα όργανο της χώρας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό λέτε. Γιατί, ο 40-15, για τη δεύτερη κόκκινη γραμμή. Για να ξέρει ο κόσμος, 40-15 προβλέπει, είναι πολύ ωραίος νόμος. Προβλέπει μία ομοσπονδία στην Κρήτη. Μία ομοσπονδία στην κάθε περιφέρεια μάλλον. Στην Κρήτη λοιπόν μπορεί να έχουμε και δύο ομοσπονδίες. Μα δεν είναι θέμα του Ιερονιμάκη και του Τζορτζάκη. Έτσι. Και το μία ομοσπονδία ακριβώς στην Κρήτη πολεμήθηκε κατέρθον και γύρω γύρω από όλους τους νομούς της Κρήτης και με έντονα τοπικιστικά χαρακτηριστικά. Ας δηλώσει ο κύριος. Τα θυμάστε όλα αυτά. Τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι. Δεν ανήκει η Κρήτη, πρέπει ξαφωνάζω να είναι ενιαία με μία γραμμή ξεχωριστή ομοσπονδία, η οποία στην πορεία όταν γίνει μια συνομοσπονδία σε όλη την Ελλάδα να ανήκουμε σε αυτή, μέχρι εκείνη τη στιγμή όμως να μην ανήκουμε ούτε σε πρωτοβουλίες, ούτε σε μπλόκα, ούτε πουθενά. Γιατί η Κρήτη έχει ιδιαιτερότητες. Αυτό που καίει όμως άμεσα είναι η ανασυγκρότηση του αγροτικού κινήματος. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να τώρα υπάρχει αυτή η κατάσταση. Τώρα ζητάτε ουσιαστικά από παλιούς και νέους. Εκλογές. Όχι. Ναι, δεν είναι τόσο απλό.
Ζητάτε από παλιούς και νέους, νέους και παλιούς, γιατί μπορεί να έχετε απέναντί σας αυτή την ώρα ένα Γιώργο Τζορτζάκη και μπορεί να φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει μια διαφορά. Αλλά τα πράγματα το ξέρετε ότι είναι πολύ βαθύτερα. Ζητάτε από τους προηγούμενους του συνδικαλιστικού κινήματος, ζητάτε από τους επόμενους που θα μπουν, ζητάτε από τα παιδιά σας ουσιαστικά ως παλαιότεροι και παραδίδοντας τα ηνία να αφήσουν τις αγκυλώσεις, τους μηχανισμούς και τα υπόλοιπα. Πώς έχετε περάσει στο πετσί σας, αναρωτιέμαι, μέσα από αυτές τις αγκυλώσεις και πόσοι ακόμα μέχρι σήμερα ως φαντάσματα ημί δεν έχουν επιχειρήσει να κάνουν κουμάντο μέσα στο αγροτικό συνδικαλιστικό κίνημα. Τα ξεχνάτε αυτά, κύριε Γερονιμάκη? Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν μιλάμε για οργανωμένη κατάσταση, η οποία δεν, ξανατονίζω, με το θέμα των χρημάτων είμαι κόκκινη γραμμή για μένα από τον ΕΛΓΑ. Να στηρίζεται από τα μέλη του. Οργάνωση η οποία δεν θα στηρίζονται από τα μέλη του, ή μέλη, ή ανάποδα, ή μέλη που δεν είναι άξια να κάνουν οργάνωση, ας μην έχουν οργάνωση. Λοιπόν, κύριε Τζορτζάκη, 3 χρόνια χωρίς εκλογές είναι αθλειότητα. Μπορείτε να απαντήσετε στο μία ομοσπονδία στην Κρήτη χωρίς να εντάσσετε και να λειτουργεί εντός των οργάνων μιας άλλης ομάδας ομοσπονδίας της χώρας και συνδικαλισμός με χρήματα δυστυχώς δημιουργεί προβλήματα σε αυτά τα οποία έχει θέσει ως κόκκινες γραμμές ο κύριος Ιερονιμάκης? Κυρία Δουλειαράκη, ο κύριος Ιερονιμάκης κάνει το συνδικαλιστή 30 χρόνια. Αλλά ποτέ του δεν μετήχει ουσιαστικά σε ένα όργανο, γιατί προφανώς δεν μπορεί να λειτουργήσει συλλογικά. Σίγουρα θα πρέπει να συγκροτηθεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτή είναι η άποψη όλων μας και γι' αυτό το παλέψαμε. Και μάλιστα εμείς όταν φτιαχνόταν ο 40-15, μια που ο κύριος Ιερονιμάκης είναι αδιάβαστος, στείλαμε και προτάσεις στο Υπουργείο για τον τρόπο που θα πρέπει να χρηματοδοτούνται οι συνδικαλιστικές οργανώσεις από τα μέλη των αγροτών, και με συγκεκριμένη πρόταση μάλιστα υπάρχει και στο διαδίκτυο, αν μπείτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΣΝΗ, τον Απρίλιο του 2011. Προσέξτε, κάνετε στην ιστοσελίδα είστε. Αυτό σας μάρανε. Ότι μας μάρανε και τι όχι, κύριε Ιερονιμάκη, εμείς ξαναείπα συνδικαλισμό του καφενείου. Δεν κάνουμε, γιατί δεν είναι αυτό που... 3 χρόνια είστε μη εκλεγμένος, το καταλαβαίνετε. Ανακοινώστε επιτέλους τι θα κάνετε. Είστε 3 χρόνια παράνομος. Οι εκλογές έπρεπε να γίνουν το Δεκέμβριο του 2013. Εξήγησα τους λόγους που δεν έχουμε προχωρήσει στην ανασυγκρότηση. Εσείς όμως κόπτεστε, όπως το κάνατε και το 2008. Προσπαθείτε αυτή την ώρα να διασπάσετε το αγροτικό κίνημα και δεν ξέρω το λόγο. Μία ομοσπονδία. Το 2008, κύριε Αγροτικό, ο κύριος Ιερονιμάκης έκανε μια σύσκεψη στον προβήτη Λία για να κάνει μια ομοσπονδία δεύτερη στο Ηράκλειο της Ιδάσης, της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό θέλει να κάνει και τώρα, αλλά προφανώς δεν του βγαίνει ο νόμος, γιατί προβλέπει μια ομοσπονδία σε επίπεδο Κρήτης. Η οποία θα γίνει και έχουν γίνει σύλλογοι στις περισσότερες περιοχές της Κρήτης. Στο Ηράκλειο δεν έχει γίνει, γιατί στο Ηράκλειο υπήρχε η Ομοσπονδία Ηρακλείου, οι οποίες στην υπόλοιπη Κρήτη είχαν κλείσει. Και δεν είχαν τη λειτουργία της Ομοσπονδίας Ηρακλείου όπως την είχε μέχρι και σήμερα, με γραφεία, με υπάλληλο, με υποστήριξη πραγματική στον κόσμο. Και με πολυτελέστατα ξενοδοσία και με πολυτελέστατα ξενοδοσία και με σάουνα. Και με πολυτελέστατα ξενοδοσία και με σάουνα, κύριε Ζορτζάκη. Αυτά τώρα νομίζω ότι δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω, τους χαρακτηρίζω. Είναι τιμή μου που δεν, είπατε προηγουμένως, τιμή μου που δεν ήμουν σε κανένα όργανο από αυτούς, οι οποίοι μπήκε ο εισαγγελέας μέσα. Εντάξει, και ο φάκελος είναι αυτή τη στιγμή για όλες αυτές τις αλητίες που κάνανε οι εισαγγελέες στην Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι έτσι δεν προσφέρουμε και οι υπηρεσίες. Να ρωτήσω, διάσπαση αγροτών θέλετε? Δεύτερη ομοσπονδία υπό την ομπρέλα της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό το οποίο επιθυμείτε? Μα έμαρξε μια μορφή η οποία είναι πολύ σοβαρή. Ο Πρίαμος ο Ιερονιμάκης τον γνωρίζει όλος ο κόσμος, ότι ποτέ δεν κοίταξε το κόμμα πάνω από τα αγροτικά. Από το 9 είχε πέρα έχω διαγραφή, και πέρα από αυτό, όταν ήταν εξουσία η Νέα Δημοκρατία, το σπούμπερε μπροστά στους αγώνες, ήταν ο Πρίαμος ο Ιερονιμάκης. Εγώ βγήκα και είπα, όταν χτυπήσανε τους αγρότες, δεν τόλμησε κανείς να το πει, να πάει να παραιτηθεί ο Μαρκός Γιαννάκης, που τόλμησε και χτύπησε και τους αγρότες που μοχθούνε και τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από τον τόπο του. Έτσι. Παρακαλώ, κύριε. Δεν βγήκαν κάποιοι άλλοι. Χαίρομαι, κύριε Πρίαμε, που μου δίνετε λαβές για να πάω παρακράτω, γιατί δεν ήθελα να το πω αυτό για το 2009 τι έγινε.
Διότι μετά τα επεισόδια του Πειραιά που πήγαν οι αγρότες της Κρήτης στη Βουλή και ήρθε ο κύριος Μαρκογιαννάκης, απαιτήσαμε να φύγει από τη σύσκεψη ή αλλιώς θα αποχωρήσουμε εμείς. Επειδή λοιπόν δεν έφυγε, εμείς αποχωρήσαμε. Ξέρετε, κυρία Δουλειαράκη, ποιος έμεινε στην αίθουσα και έκανε συζήτηση με τους υπουργούς και βγήκε και δελτίο τύπου ότι οι αγρότες της Κρήτης είχαν μια επικοδομητική συζήτηση με την κυβέρνηση. Ξέρετε ποιος ήταν? Αυτός που είναι δίπλα σας ή απέναντί σας, ο κύριος Ιερονιμάς. Μιλάμε για βρώμικος άνθρωπος. Δεν υπήρξε τέτοιο θέμα. Καθόλου βρώμικος δεν είναι. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, μόνο που κάνετε άξιες κάτι, δεν σας ακούω πλέον, ειλικρινά σας λέω, είστε ένας κοινός απατεώνας, για το λόγο ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπείτε μια οργάνωση η οποία αυτή τη στιγμή είναι ψεύτικη, σηκωθείτε, φύγετε από εκεί πέρα. Ιδάλλως προσβάλλετε τον αγροτικό κόσμο. Τίποτα άλλο σας λέω. Προσβάλλετε τον αγροτικό κόσμο να λέτε ότι έχετε σε ομοιρία και να κάθετε να λέτε λέξεις και βλακίες αυτή τη στιγμή να σας ακούει ο κόσμος. 3 χρόνια χωρίς εκλογές και να κάθετε στην καρέκλα γιατί. Παίρνετε επιχορηγήσεις από τις ενώσεις, κύριε Ζωζάκη, απαντήστε. Παίρνετε επιχορηγήσεις. Γιατί κάθετε στην καρέκλα αυτή χωρίς να είστε εκλεγμένος? Έχει λήξει η διορία σας. Κρατείτε σε ομοιρία τον αγροτικό κόσμο, τους νέους ανθρώπους που θέλουν να μπουν μπροστά. Σας δηλώνω ο ίδιος όταν μου ρίξετε μορφή, μήπως θες να μπεις εσύ, δηλώνω δημόσια. Δεν θέλω, το δηλώνω δημόσια. Αφήστε στους νέους ανθρώπους να προχωρήσουν, τους νέους αγρότες. Έχουν προβλήματα, έχουν θέματα. Δεν κουνάτε από την καρέκλα σας. Λοιπόν, κάθετε, κάντε. Έχει γίνει πλέον γραφικό. Δεν σας ακούω πλέον. Τι σημαίνει αυτό το παίρνετε επιχορηγήσεις? Απαντήστε ειλικρινά. Γιατί από τις ενώσεις παίρνουμε επιχορηγήσεις. Σε μομφή και πάτε από καταγγελία σε καταγγελία. Η Ομοσπονδία παίρνει επιχορηγήσεις από τις εταιρικές οργανώσεις για να διατηρεί. Θα διατηρεί τι, δηλαδή? Θα διατηρεί τι? Τα ειστήρια των όχι σταλνούν να πηγαίνει σε χθες πάνω κάτω σε πολυτελέστατα ξενοδοχεία. 29 κάνει το συνδικαλιστή και θέλει να πηγαίνει σε ιδιαιτερότητες να πατάμε την τσέπη του. Η Δάλωσα πηγαίνει μόνο όταν πηγαίναμε πάνω στη Βουλή ή στα Υπουργεία και ας πηγαίνει μέσα από χρήματα τα οποία θα είναι μέσα από τον ίδιο τον κόσμο και τους ίδιους αγρότες. Αυτά τα ξεχάσουμε. Αυτά αντιδρώ εγώ. Βάλε, φορτώσαμε 3 καράβια ανθρώπου που συμβγάλαμε πάνω να αγωνιστούν και κάποιοι σύρροι το μόνο που του ενδιέφερε ήταν πώς θα φτιάξουν τις οργανώσεις να χρηματοδοτούνται από γύρω-γύρω. Και μου λένε να μην μιλάω. Αν είναι δυνατόν. Και βάζουν αγρότες και λέει βρείτε τα. Να βρούμε τι. Είναι τιμή μου και ευτυχώς και το πω ίδιος ότι δεν συνεργάστηκα ποτέ με τις υπόλοιπες οργανώσεις. Είναι τιμή μου λοιπόν που δεν συνεργάστηκα. Διότι πήγε ο Αγγελέας από αυτές τις οργανώσεις. Που δεν μετήχατε σε καμία οργάνωση. Καλά κάνει. Δεν μετήχα. Εσύ μια χαρά τα βρίσκεις, γιατί είναι μια χαρά. Και βλέπω όμως να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να σε λέω πρόεδρο, αν πας σε λένε οποιοδήποτε. Αν θέλει να σε καλή περιφέρεια σαν πρόεδρο, νομίζω ότι κάνει λάθος. Αν θέλει να σε καλό το Υπουργείο Πρόεδρο Ομοσπονδία, κάνει λάθος. Ο πρόεδρος Ομοσπονδία πλέον δεν είσαι. Έχει λήξει διορία. Λοιπόν. Μάλιστα, δεν σε έβαλε κανένας. Λοιπόν. Αυτοδιορίστηκες. Το ζήτησες και απλά έκαναν όλοι πίσω για να σταματήσουν να δημιουργούνται προβλήματα που πίσω από κάθε βήμα τσόζει. Όσα χρόνια είμαι εδώ, κάποιοι τύπου Πρίαμου Ιερονιμάκη, το μόνο που έκαναν ήταν να μας κατακρίνουν. Και μια που καλά μιλάμε για το τι δουλειά κάνει καλά ο Αζνή και τι ταξίδια κάνει. Καλά σας θα έκανα. Ενημερώσω τον κύριο Ιερονιμάκη, ναι, που νομίζω ότι είναι και ο πιο ωφελημένος από την αποζημίωση του περαιτέρω του 11. Αμπέλια, έχω καλά κάνει και ωφελημένος. Αυτά τα ταξίδια που έκανε ο Αζνή και ο Πρίαμος Ιερονιμάκης έβγαινε μέχρι και τον Ιούνιο του 14 με δηλώσεις στις εφημερίδες από ταξίδι που πήγε στον ΕΛΓΑ. Ούτε 1 ευρώ στην Κρήτη για τον Περονόσπορο Πρίαμε. Ναι. Ιούνιος μέχρι του 2014. Μέχρι που ήρθαν. Δημοσιευμένο στη Νέα Κρήτη. Ωραία. Ήρθε ο Περονόσπορος μετά από τα ταξίδια των ανύπαρκτων κατεστημένων. Δεν κάνατε. Δηλαδή, μια στιγμή θα πείτε ότι μετά το είναι δικό σας επίτευγμα αυτό. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αποζημιώθηκε καμία... μετά από... Η Ομοσπονδία για να δεν ξέρει ο κόσμος τίποτα. Δεν υπάρχει σύστημα. Δεν υπάρχει σύστημα αυτόν τον άνθρωπο. Είναι ρίτη. Από ένα πρόεδρο που δεν έχει αδέλεια δεν θα έρθει ποτέ. Διευκρινίσατε για μια ακόμα φορά όπως θα γίνει στο επόμενο διάστημα. Κύριε Τζουρτζάκη, κύριε Ιερονιμάκη, σας παρακαλώ απαντήστε μου στο εξής. Γιατί είμαστε σε ένα τέτοιο χρόνο που θα πρέπει να ολοκληρωθεί ο χρόνος της εκπομπής. Διαπιστώνετε λοιπόν ότι είναι πραγματικά βασικά τα προβλήματά σας. Ότι προσωπική ή όχι αντιπαράθεση, πολιτική ή όχι, συνδικαλιστική ή όχι, εγώ λέω δεν είναι προσωπικό. Να επισημάνω μισό λεπτό όμως, γιατί είπε πολλά. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Λοιπόν, μην
ανοίξετε νέο γύρο. Μην ανοίξετε. Ένα φορέα και πάνω στα πλαίσια τη εκπομπή. Μην ανοίξετε νέο γύρο. Λοιπόν, μιλάω. Λοιπόν. Μην ανοίξετε νέο όχι, γύρο. Όχι, όχι, όχι. Παρακαλώ. Απλό, μισό λεπτό μόνο. Όχι, έχει σημασία μια διευκρίνηση. Δεν σα το δίνω. Μα δεν κάνω προσωπική επίθεση. Σα μιλάω ειλικρινά. Εγώ το μόνο που λέω είναι ότι εγώ προσωπικά δεν αναφέρθηκα στα κομμάτια του Τζορτζάκη, στα προσωπικά του καθόλου. Αναφέρθηκα στο θέμα των θεσμών. Αναφέρθηκε 10 φορές, δεν πειράζει. Το θέμα είναι ποιο. Στις κόκκινες γραμμές να σας αναφέρετε, θα σας λέει ότι θέλει. Δεν με νοιάζει εμένα, δεν τα λέει. Διαφορώ τελείως. Παρακαλώ. Αυτό που βάζω εγώ είναι κόκκινες γραμμές στους βάνικους αγροτικούς κόσμους. Να πάει να κάνει εκλογές για 3 χρόνια να λέει πως είναι πρόεδρος εκεί πέρα. Τα είπατε. Τελείως ιστορία. Τα είπατε. Τέλος. Λοιπόν, ναι, μα διαφορεί τι λέει. Για 7 χρόνια δεν είχε κάνει εκλογές στις Πασιγές. Για άλλα 7 χρόνια δεν είχε κάνει εκλογές. Για άλλα 7 χρόνια δεν είχε κάνει εκλογές. Αλλά εκεί βέβαια μετήχαν συγγενικά μας πρόσωπα, οπότε δεν έπρεπε να μιλάμε. Ρωτώ λοιπόν το εξής. Τελευταίο ερώτημα. Ναι. Παρακαλώ ο καθένας σας μου απαντήσει από τη δική του την πλευρά. Εγώ είμαι ένας μικρός αγρότης. Ως γυναίκα είμαι μία μικρή αγρότησα σε παραγωγή, σε ελαιόδεντρα, σε αμπέλια κλπ. Αυτή την ώρα βάλετε και βάλετε βάναυσα η οικονομική μου κατάσταση, το εισόδημά μου. Έχω μπροστά μου από τις επιδοτήσεις τα προβλήματα, έχω μπροστά μου τη νέα ΚΑΠ, έχω μπροστά μου τις περικοπές, έχω μπροστά μου το ασφαλιστικό, έχω μπροστά μου τις εισφορές που πρέπει να δίνω σε ένα οργανισμό ο οποίος δεν ανταποκρίνεται. Έτσι όπως θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις αποζημιώσεις. Έχω μπροστά μου ένα Υπουργείο το οποίο επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά αυτό που οι ίδιοι λέτε χρόνια τώρα, ότι εκάστοτε η ηγεσία του δεν κάνει τίποτα περισσότερο από το να διαχειρίζεται και όχι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ακόμα και τον τρόπο και τον χρόνο που δίνονται οι επιδοτήσεις. Αλήθεια, ζητώντας βοήθεια για να προασπίσετε τα δικαιώματά μου, το εισόδημά μου, το εισόδημα της οικογένειάς μου, σας φαίνεται ή δεν σας φαίνεται, μπορεί φτηνό ή γραφικό, μπορώ να σας εμπιστευτώ και να έρθω σε εσάς, κύριε Ιερονιμάκη, και το ίδιο θα ρωτήσω και τον κύριο Τζορτζάκη, παρακαλώ. Θα σας απαντήσω. Όσον αφορά τις θέσεις δικές μου, μετά από όλα αυτά, μετά από όλα αυτά. Ακούσαμε. Βέβαια, βεβαίως. Ακούστε με λίγο, τι ζητάω. Την νομιμότητα για να μπορεί να διεκδικήσει αυτός ο οποίος είπατε προηγουμένως, ο νέος, ο γέρος, οποιοσδήποτε, την ομότητα για να μπορείς να του διεκδικήσεις τα δικά του αυτή τη στιγμή προβλήματα τα οποία έχει. Με παράνομες καταστάσεις και με θεσμούς οι οποίοι δεν είναι νόμιμοι, δεν μπορεί να τα διεκδικήσεις. Πρέπει να το καταλάβει λοιπόν ο κόσμος ότι πρέπει να μπούμε σε συγκροτημένη διαδικασία για να μπορεί να διεκδικήσει τέτοια πράγματα. Ασυγκρότιστα και με οργανώσεις που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι πότε θα παίρνουν επιχορηγήσεις, φυσικά θα πηγαίνουν εκεί πέρα, θα τραβάνε σημειωτών όλα τα προβλήματα του καθενός και δεν θα λυθούν ποτέ. Εξ αυτού του λόγου, να σας πω και μια δήλωση άλλη. Εμείς αυτή τη στιγμή θα μπούμε μπροστά, όπως μπαίνουμε πάντα, στον αγώνα για όλα αυτά. Το αποδείξαμε εξάλλου. Ο καθένας έχει τη διαδρομή του. Και ο Πρίαμος και ο καθένας. Αλλά καλό από εδώ. Γιατί πρέπει να κάνουμε μια δήλωση στους ανθρώπους. Στους νέους ανθρώπους. Και στους μεγάλους, όχι μόνο στους νέους, και στους μεγάλους, και στις γυναίκες. Να μπουν μπροστά, να συνδικαλιστούν, γιατί τα προβλήματα δεν τους τα λύσει κανείς. Γι' αυτό φωνάζω. Συνδικαλιστείτε σε κάθε χωριό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το φωνάζω. Βλέπω αυτή τη στιγμή. Εσείς νομίζετε ότι μια στιγμή σε σηκώθηκα να πω μετά από ένα μήνα που ήλξε η προθεσμία. Τρία χρόνια, τρίτο χρόνο πήγε αυτή τη στιγμή στην Ομοσπονδία. Δεν υπάρχουν αγροτικοί σύλλογοι, δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχει πρόβλημα. Άρα λοιπόν ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό το οποίο γίνεται γίνεται για το καλό του. Εάν δεν υπάρχουν οργανώσεις, ξεχάστε το ότι θα λυθούν θέματα. Να μην νομίζει ο κόσμος ότι θα κάνει στον καναπέ του, θα έρθει κάποιος ότι το λύσει. Μάλιστα. Κύριε Τζορτζάκη, το ίδιο ερώτημα σε εσάς. Στο τελευταίο κομμάτι συμφωνώ με τον Πρίαμο. Ότι θα πρέπει ο κόσμος να οργανωθεί. Ωραία. Θα δεις ποτέ, θα βρούμε και να συμφωνήσουμε. Και να μπουν και σε στηρίξω στις εκλογές, θα σας βγάλω πρόεδρο με τις νέες οργανώσεις. Να μπουν μπροστά, νέοι άνθρωποι, δεν σε διέκοψα, παρακαλώ. Μα εγώ σου είπα την αλήθεια το λέω. Θα σε προτείνω και για πρόεδρο. Εγώ δεν πάω. Εγώ να πάω κάνουμε εκλογές. Να μου απαντήσει. Μα μη μου το θέτεις έτσι. Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι η σοβαρότητα της διαδρομής μου δεν την ενδιαφέρει. Το αν θα είναι τρία χρόνια τώρα χωρίς να είσαι εκλεγμένος δεν είναι σοβαρότητα από τα μονάστρο. Δεν σας διέκοψα. Εντάξει, συγγνώμη. Εντάξει. Παρακαλώ. Έχει λήξει η παράταση της δεύτερης χρονιάς και δεν είναι τρία χρόνια. Και εξάλλου, αν αμφισβητεί ο Πρίαμος την παράταση που δίνει το πρωτοδικείο Ηρακλείου και το θεωρεί μη νόμιμο, να πάει στον εισαγγελέα ότι το πρωτοδικείο Ηρακλείου δεν κάνει σωστά τη δουλειά. Στον εισαγγελέα θα πηγαίνω μετά. Ο καθένας πρέπει να ντρέπεται, κάτι τέτοιο. Ο καθένας αν ντρέπεται ή όχι, Πρίαμε το κάνει από τη δική του πλευρά. Έτσι. Ελάτε. Εγώ εύχομαι σε κανέναν από εδώ και πέρα να μην ξαναβρεθεί στη δική μου θέση. Αυτό εύχομαι σε αυτούς που θα αποφασίσουν να έρθουν στο συνδικαλισμό, γιατί όταν ακούει τέτοια πράγματα και όταν ακούει ότι
παίρνουν επιχορηγήσεις από τις ενώσεις. Προφανώς τα τρώμε, κύριε Ρογιμάκη, και δεν πληρώναμε την υπάλληλο και τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα ταμεία μας είναι εδώ. Οι οργανώσεις υπάρχουν που έδιναν μέχρι το 2019 μάλλον χρήματα, γιατί από εκεί και μετά βρέθηκαν σε δεινή οικονομική κατάσταση και πλέον δεν μπορούσαν να ενισχύουν οικονομικά την Ομοσπονδία. Δεν είμαι στην Ομοσπονδία, δεν ξέρω. Μπορείτε να τα μάθετε όμως, χωρίς να πετάτε λόγια, ότι υπάρχει χρηματοδότηση στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ότι υπάρχει, το ξέρω. Σας παρακαλώ, ο χρόνος έχει τελειώσει, να ολοκληρώσει. Κάνουν ταξίδια σε πολυτελή ξενοδοχεία, γιατί αυτά δεν υπάρχουν, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος θα πρέπει όντως να οργανωθεί. Δεν το αμφιβάλλει κανένας αυτό. Και είμαστε όλοι που το λέμε και ξεσκονόμαστε. Από εκεί και πέρα όμως, μέχρι να γίνει αυτό, κάποιοι θα πρέπει να μπαίνουν μπροστά, να σηκώνουν προβλήματα και να απαιτούν λύσεις. Θα το κάνει ποιος? Ο καναπές του κόσμου? Το καφενείο? Από πού και πώς? Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ και μέχρι να γίνει η ανασυγκρότηση θα είμαστε. Όποιος και να μας αμφισβητεί. Αν θέλουν κάποιοι να κλείσουν το γραφείο, ποιος θα ωφεληθεί? Μάλιστα. Ο Πρέιαμος. Λοιπόν, κανένας δεν θα ωφεληθεί. Αλλά μια που δείχνουμε το δρόμο στους νέους ανθρώπους, κύριε Ρογιμάκη, έπρεπε να το είχατε κάνει πρώτος. Το καλοκαίρι είχατε εκλογές. Γιατί δεν βάλατε ένα νέο άνθρωπο μπροστά? Μην ανοίγετε νέο κύκλο, γιατί δεν έχω το χρόνο στον κύριο Ιερονιμάκη να το τον δώσω προκειμένου να απαντήσει.